Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά. Εδώ είμαστε live ροή, σήμερα ζωντανή ροή θα πω, από την εκπομπή μας και με την εκπομπή μας Διόπτρα. Σήμερα είναι 5η 23 Μαΐου 2019, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 8. www.radionewfm.com, ο διαδικτυακός μας σύνδεσμος, μας ακούτε με ήχο και ξανά μετάδοση από το live24.gr. Διόπτρα σήμερα, και τι άλλο θα μπορούσα σήμερα να, γιατί άλλο θα μπορούσα να μιλήσω για τις εκλογές που έρχονται. Και έδωσα και έναν τίτλο, όπως το κάνω κάθε φορά. Μάλιστα τον τίτλο σήμερα θα τον ορίσω ως το αστείο με τις εκλογές. Το ξέρετε, όπως λέμε, το ανέκδοτο με τον Τωτό. Το ξέρετε? Σήμερα θα κάνουμε το ανέκδοτο, αν θέλετε πείτε το, ή να, μάλλον εγώ το λέω, το εκφράζω ως το αστείο με τις εκλογές. Το ξέρετε? Αυτά λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο θα προβάλλουμε και την εκπομπή μας και θα μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Ξεκινώντας βέβαια με ένα άρθρο του Σταύρου Λιγερού, όπου από ό,τι διαβάζω, γράφει ότι οι ευρωεκλογές, η γερμανική Ευρώπη και τα εγχώρια παραμύθια. Βέβαια δεν θα σταθούμε μόνο στις ευρωεκλογές, γενικά έτσι, γενικά βάζουμε τον τίτλο εκλογές. Σταύρος Λιγερός, 19 Μαΐου 2019, δημοσίευμα από το slpress.gr, είναι η σχετική ιστοσελίδα. Όμως θα ήθελα να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά και νομίζω ότι εδώ είναι η μεγαλύτερη σημασία που πρέπει να δώσουμε στις εκλογές, από ένα βιντεάκι που καταγράφει μέσα σε πολύ λίγα λεπτά το τι συμβαίνει. Μάλιστα ο χρήστης του, διαχειριστής του, γράφει ότι από το 1830 η Ελλάδα και μέχρι σήμερα είναι το κρατήδιο υπό την προστασία των βιομηχανικών κρατών, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Αμερική. Οι αποφάσεις για την πορεία της χώρας μας δεν παίρνονται στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό κλπ. Αυτά θα τα μεταφέρω σε λίγο. Επίσης, να μεταφέρω έτσι για εισαγωγή ένα σχόλιο ενός διαδικτυακού φίλου εδώ, που γράφει ότι μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε μετά τις εκλογές τους Όθωνα, Ρότσαϊλντ, Άγγλους, Γάλλους, Ρώσους, Βαβαρούς κλπ. Για το σύστημα εκλογικό, κόμματα κλπ. Που μας πρόσφεραν ώστε να μπορούμε εντός παρενθέσεως το ερωτηματικό, να μπορούμε εδώ και σχεδόν 180 χρόνια να διαιρούμαστε, λέει λάθος, να δικαιούμαστε, ήθελα να πω, εμείς οι Έλληνες από Έλληνες, και να κυβερνάμε ελεύθερη τη χώρα μας. Αν δεν ήταν αυτοί, σήμερα δεν θα είχαμε ούτε κόμματα, ούτε θα ήμασταν υποψήφοι, μα ούτε και ψηφοφόροι. Μέγιστη τιμή και άπειρο σεβασμό, ευτυχώς να λέμε, που το καθεστώς μας επιτρέπει να έχουμε την δυνατότητα να το ανατρέψουμε με τις εκλογές. Αλλιώς θα ήταν άδικο. Το αστείο λοιπόν με τις εκλογές, το ξέρετε, ας ξεκινήσουμε με το σχετικό βιντεάκι. Πι-γάμα-θήτα είναι 3-3 γράμματα το κανάλι, με τελίτσες πι γάμα θήτα. Πάμε να τα ακούσουμε. Το αστείο με τις εκλογές, το ξέρετε? Από το 1830 η Ελλάδα και μέχρι σήμερα είναι ένα κρατήδιο υπό την προστασία των βιομηχανικών κρατών, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Αμερική. Οι αποφάσεις για την πορεία της χώρας μας δεν παίρνονται στην Ελλάδα αλλά στο εξωτερικό, π.χ. πότε θα καταληφθεί η μοναρχία, πότε θα γίνει βασιλευόμενη δημοκρατία, σε ποια συμμαχία θα μπούμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για το αν και πότε θα φύγει ο βασιλιάς, για το αν θα λάβουμε μέρος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για το αν θα ακολουθήσει ο εμφύλιος, για το αν θα επιβληθεί δικτατορία και για πόσα χρόνια, για το αν και πότε θα έρθει στην εξουσία η κεντροαριστερά ή η αριστερά, για το πότε θα ανεβούν κεντροδεξιές κυβερνήσεις και για πόσο χρονικό διάστημα, για το αν και πότε θα έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κλπ. Οι πολιτικοί της Ελλάδας δεν κάνουν τίποτα άλλο
από το να ενημερώνουν τον λαό για τις τρέχουσες εξελίξεις στον διεθνή χώρο και για το ότι θα πρέπει να πάρουμε αυτή ή την άλλη θέση για να εξυπηρετήσουμε και εμείς τα συμφέροντά μας. Ορισμένοι πολιτικοί παίρνουν γραμμή από την Αγγλία, π.χ. Τρικούπης, Βενιζέλος, ο παλιός. Άλλοι από την Γερμανία, π.χ. Βασιλιάς, Μεταξάς. Άλλοι από την Αμερική, π.χ. Παπαδόπουλος, Παπανδρέου, Κέιτρες, Γεώργιος, Ανδρέας, Γεώργιος, Σιμίτης. Και άλλοι εξυπηρετούν και τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, π.χ. Καραμαλής και οι δύο, Κώστας, Κωνσταντίνος και ο Σαμαράς. Η δουλειά δηλαδή των πολιτικών είναι να ανεβάσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών τον ελληνικό λαό στο επίπεδο που θέλουν τα ανεπτυγμένα κράτη. Αυτό γίνεται άλλοτε με το καλό, π.χ. δάνεια, ρουσφέτια, μίζες, άλλοτε με το άγριο, π.χ. πόλεμοι, πτωχεύσεις, δικτατορίες. Το κωμικοτραγικό είναι ότι οι πολιτικοί μας παρουσιάζονται σαν να είναι αυτοί που κυβερνάνε τον τόπο, που οδηγούν το έθνος, ενώ στην πραγματικότητα είναι κομπάρσοι, διορισμένοι υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου. Στις μέρες μας που γνωρίσαμε ότι όλα ήταν ένα στημένο παιχνίδι, οι εκλογές έχουν χάσει την σημασία τους. Πλέον ενηλικιωθήκαμε και είναι αστείο να μας λένε ψηφίστε μας γιατί είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Εμείς μπορούμε και πρέπει να τους πούμε είσαστε όργανα των ανεπτυγμένων κρατών της παγκοσμιοποίησης και όποιον και αν ψηφίσουμε, όσο και αν φαίνεται απεισόδοξο αυτό, θα γίνει αυτό που θέλει η παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ακόμα και αν ψηφίσουμε με βάση το ποιος είναι πιο κοντά στην Εκκλησία, δεν θα βγει τίποτα αφού η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων ψηφίζουν με βάση το ποιος θα δώσει περισσότερο φαγητό. Το περισσότερο όμως φαγητό ανταλλάσσεται με έκπτωση από τα υψηλά και τα ωραία και τα πνευματικά. Αυτό που μένει να κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε με τα όπλα της Εκκλησίας μας. Νηστεία, προσευχή, μυστηριακή ζωή. Έτσι επιβιώνει ο χριστιανός, ανεξάρτητα από το αν στην εξουσία είναι οι Ρωμαίοι ή οι Τούρκοι ή οι Τροϊκανοί. Όλα καλά στο τέλος όμως. Ξέφυγε λίγο, αν και ήθελε να ακουστεί βεβαίως και έπρεπε να ακουστεί, διότι ήταν σωστή όλη η τοποθέτησή του και μάλιστα πολύ ολιγόλεπτη. Λοιπόν, αυτό που μένει λέει να κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε με το όπλα της Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν κάπου μου χαλάει όλο το σκηνικό. Αλλά έπρεπε να ακουστεί. Τώρα, ελευθερία σημαίνει ότι μπορούμε να προβάλλουμε τα πάντα, μπορούμε να ακούσουμε τα πάντα. Και όλες οι απόψεις και όχι μόνο απόψεις, τοποθετήσεις θα πω καλύτερα, νομίζω ότι είναι εφικτές για οποιοδήποτε λόγο. Τώρα πάμε στο άρθρο του κυρίου Σταύρου Λιγερού, ο οποίος γράφει «Η ρητορική δέσμευση του Μητσοτάκη ότι θα μειώσει το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% μέχρι το 2022 και 2% μέχρι το 2060 εντάσσεται στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του εν ώψη τώρα των ευρωεκλογών και στη συνέχεια των εθνικών εκλογών. Καλλιεργεί στους ψηφοφόρους την εντύπωση πως η σκληρή στάση των δανειστών πηγάζει και από την ιδεολογική πολιτική αντιπάθεια προς την κυβέρνηση Τσίπρα. Η πραγματικότητα ωστόσο είναι τελείως διαφορετική. Οι εταίροι δανειστές έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι με τον Τσίπρα, ο οποίος εφάρμοσε σχεδόν κατά γράμμα το τρίτο μνημόνιο και βεβαίως υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όχι μόνο δεν το κρύβουν, αλλά δεν φίδονται καλών λόγων. Εμέσως πλην σαφώς άλλωστε φέρνουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό ως παράδειγμα για να στείλουν το μήνυμα στους Ευρωπαίους ψηφοφόρους ότι η νεοφιλελεύθερη λιτότητα είναι μονόδρομος. Μόνο τώρα γκρινιάζουν επειδή η κυβέρνηση άνοιξε την κάνουλα των προεκλογικών παροχών. Αλλά και πάλι δείχνουν μια κατανόηση για την κραυγαλαία προεκλογική σκοπιμότητα. Είναι άλλωστε και οι ίδιοι ανήσυχοι για την διαφαινόμενη άνοδο αντισυστημικών, κατά κανόνα νεοευροσκεπτικιστών και ακροδεξιών κομμάτων. Όσον αφορά το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος, οι δανειστές είναι κατηγορηματικά αντίθετοι στο ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης με το πραγματικό επιχείρημα ότι συνδέεται με την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ως εκ τούτου, ακόμα και αν σύσσωμα το ελληνικό πολιτικό σύστημα
πήγαινε στις Βρυξέλλες για να το ζητήσει, κατά πάσα πιθανότητα θα έτρωγε πόρτα. Για να μειωθεί το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος και ταυτοχρόνως να παραμείνει το ελληνικό χρέος λογιστικά βιώσιμο, θα πρέπει να μειωθεί. Οι εταίροι δανειστές όμως αρνήθηκαν να το μειώσουν όταν έλαβε χώρα η σχετική διαπραγμάτευση για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Βέβαια, να βάλω μια παρένθεση να πω πάνω στο άρθρο ότι μιλάμε για το υποτιθέμενο χρέος, έτσι. Το Ευρωπαϊκό Ενοποιητικό Εγχείρημα οικοδομήθηκε στη βάση της ισοτιμίας κάθε κράτους μέλους ανεξαρτήτως μεγέθους και ισχύως. Αυτή η αρχή ήταν άλλωστε που το κατέστησε ελκυστικό. Ο γαλλογερμανικός άξονας λειτουργούσε σαν ατμομηχανία, αλλά η σύνοδη κορυφή ήταν πάντα πεδία σκληρής επικοδομητικής διαπραγμάτευσης. Προφανώς ποτέ η Γερμανία δεν μετρούσε το ίδιο με τη Μάλτα, αλλά υπήρχε χώρος για τα συμφέροντα ακόμα και του πιο μικρού εταίρου. Και αυτό ήταν που στο πολιτικό επίπεδο ενίσχυε τον συνεκτικό δεσμό και την ελκτική δύναμη. Η εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλιστα θεσμοθετήθηκε για να συμβολήσει ακριβώς την θεμελιακή αρχή της ισοτιμίας, η οποία σήμερα έχει καταντήσει κέλυφος. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, η σημερινή Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική από αυτό που ήταν πριν από το 2008. Σήμερα η Ευρώπη έχει αποκτήσει αφεντικό και οι χώρες μέλη έχουν ιεραρχηθεί. Καταλήτης για να εκδηλωθούν οι υφέρπουσες ηγεμονιστικές τάσεις του Βερολίνου και για να μεταλλαχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κρίση. Αντί λοιπόν για Ευρωπαϊκή Γερμανία που ήθελαν όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Βρετανία και η Γαλλία, αλλά και η προηγούμενη γενιά Γερμανών πολιτικών που βίωσε τον επόϊχο του ναζισμού, έχουμε διολιστήσει στην γερμανική Ευρώπη. Αυτό δεν θα είχε καταστεί δυνατόν εάν η πολιτική του Βερολίνου για επιβολή της μονοδιάστατης λιτότητας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και όχι μόνο δεν συνέπλεε με τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής ολιγαρχίας του χρήματος. Εάν για τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου η πολιτική του ευρωιερατείου στους κόλπους του οποίου ο γερμανικός παράγοντας κατέχει δεσπόζουσα θέση προκαλεί σκληρή δοκιμασία, στην Ελλάδα προκάλεσε και προκαλεί καταστροφή. Τα καλά λόγια που έρχονται από δυσμάς είναι ρητορική χωρίς αντίκρισμα. Για την ακρίβεια, ηχούν σαν πικρή ηρωνία στα αυτιά των Ελλήνων που βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες της μνημονιακής και μεταμνημονιακής πολιτικής που έχουν επιβάλει οι δανειστές. Εδώ βέβαια θα πάω σε ένα βίντεο Λούμπεν, από το Λούμπεν TV θα πω, όπου παρουσιάζει τα top 10 χειρότερα προεκλογικά σπότ του 2009. Φυσικά θα το δούμε λίγο σαν, θα το μπορούμε να το ακούσουμε σαν τρολ, σαν τρολάρισμα για τους υποψηφίους. Όμως εδώ βλέπουμε και ένα επίπεδο ανθρώπων, το οποίο απευθύνεται σε ένα άλλο επίπεδο, έτσι, εκεί που θέλουν και εκεί που, αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν και αγγίζει τη γελιότητα. Θα μου πείτε, μα μόνο αυτοί δεν αγγίζουν τη γελιότητα, μόνο αυτοί υπάρχουν και οι σοβαροφανείς και μάλιστα αυτή τη στιγμή έτσι όπως αν μπείτε λίγο στο YouTube ή αν πατήσετε ένα οποιοδήποτε βίντεο θα δείτε συνεχώς μπροστά σας πρόσωπα, φάτσες που μας ζητάνε την ψήφο μας γενικότερα για όλες τις εκλογές που έρχονται την Κυριακή. Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο έτσι να πάρουμε μια γεύση θα πω για τα χειρότερα προεκλογικά σποτ. Ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα. Καλημέρα σας. Χριστός Ανέστη. Χρόνια σας πολλά. Είμαι ο Τσιτερίδης Αναστάσιος. Νάσος. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων που θα με ακούσετε. Αλλά δεν θέλω μόνο να με ακούσετε. Θέλω και να με ψηφίσετε. Ελάτε μαζί μου. Νάσος. Μπορώ να κάνω έργα. Όχι λόγια. Όχι λόγια του αέρα. Φτάνει. Φτάνει. Έτσι. Κάθε φορά τα ίδια μπορεί να κάνει έργα, όχι λόγια του αέρα. Βέβαια, λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο σποτ ενός υποψήφιου δημοτικού συμβούλου. Κάθε φορά. Παίζουνε τάβλη εκεί με ένα φίλο. Τα ίδια και τα ίδια. Από πίσω γράφει έχει μια αφίσα που λέει Champions League. Ασφαλτοστρώσεις λίγο πριν τις εκλογές. Υποσχέσεις, αβέρτα. Αλλά τώρα δεν την ξαναπατάω. Θα ψηφίσω τον Γιώργο τον Νυχτοπάτη. Εσύ τι λες? Φίλε μου. Το τάβλι θέλει υπομονή και ο Σταυρός κυνήγει. Έτσι. Το τάβλι θέλει υπομονή και ο Σταυρός κυνήγει. Προχωράμε. Έτσι. Εδώ ένα τέλος πάντων
Ένα περιστατικό που συμβαίνει να αφήνουν το αυτοκίνητο σε μια κατηφόρα και να ανοίγουν την πόρτα και να τραβάνε βίντεο, βλέποντας απ' έξω από το αυτοκίνητο και βλέποντας την κάμερα, και ταυτόχρονα βλέπουμε κάποιον να το κάνει και να πέφτει. Και λέει λακουβίκι, λέει challenge. Συμπολιτεία. Συμπολιτεία είναι ο συνδυασμός. Πάμε παρακάτω. Ήρθε το Νινί. Νινί, Νίκος Νικολόπουλος. Νινί, ήρθε το Νινί. Επιτέλους. Νάτος. Γεννήθηκε η νέα δημοτική παράταξη και το όνομα αυτής Νέα Πάτρα. Έτσι. Έτσι. Έχουν γίνει όλοι δημοσιογράφοι, διαφημιστές. Βέβαια, αυτό είναι. Αυτό. Ήρθε το Νινί. Πώς έλεγε το Νινί σε Ερνή Καράβη. Έχουμε έναν κύριο στο πάρκο και σε ένα παγκάκι να χαϊδεύει ένα σκυλάκο. Βρε αέα! Βρε αέα! Θα κατέβεις στο Δήμο. Φυσικά και θα κατέβω στο Δήμο υποψήφιος. Γιατί είσαι εσύ, γιατί σε πιστεύω. Είσαι ένας νέος άνθρωπος με ιδέες και θα προσφέρεις πολλά σε αυτόν τον τόπο. Και θέλω κι εγώ να βοηθήσω στον τομέα μου, στον πολιτισμό. Πάμε γερά. Πάμε δυνατά. Έτσι. Θανάση, έλα έξω στο σκυλάκι. Και από κάτω έχουμε τις ευρωεκλογές, όπως γράφει ένα πάνω. Μπράβο, Τανάσης. Μια ταμπέλα. Μπράβο, Τανάσης, κάτσε. Ζήτς, αυστε. Κάτσε, σήκω. Πρόλε, ισχούμε. Φάε ψίχουλα. Φρέγγελτ. Φέρε λεφτά, μπράβο. Φέρε λεφτά, μπράβο. Σε αυτές τις εκλογές, μην ψηφίσεις κανέναν Τανάσης. Ανεξάρτητοι Έλληνες. Έτσι. Υπακούμε μόνο σε μία φωνή. Πάμε παρακαλώ. Τι κοιτάς, εσύ, την πλάτη μη γυρνάς. Θέλω δυο λόγια να σου πω, μην προσπερνάς. Ασχολήσου. Ένας άνθρωπος μιλά. Μπορεί να ψήφισες για πρώτη σου φορά. Μπορεί την πρώτη να μην πήγες καν. Και έτσι την πατήσαμε. Τώρα δεν έχουμε μιλιά. Τώρα εκείνοι για εμάς δεν έχουνε αυτιά. Μα να τη ευκαιρία να το πεις δυνατά. Για σένα, για μένα, για μας. Για κάθε γενιά. Μην αλλάξεις track. Γιατί πραγματικά η Ευρώπη έχει ανάγκη τη δική σου πινελιά. Έλα μπρο, μην το βλέπεις το θέμα παθητικά. Δεν θα αλλάξει από μόνη της αυτή η γειτονιά. Βάλε το beat τώρα να παίζει για να χορεύουμε ελεύθεροι μετά. Γιατί το τώρα μας ανήκει εδώ και τώρα. Μην απογοητεύεσαι ακόμα. Καλέ κύριος, γιατί βρίζεις? Εγώ, κοπελιά, το θέλω τον πολιτικό να είναι σαν τον Αετό. Να είναι εκεί ψηλά στον ουρανό. Ο πολιτικός πρέπει να πατάει στη γη, να είναι κατά γης. Έτσι. Με φώναξε κανείς. Και κατέβηκε λοιπόν. Ο Αλέξανδρος κατά γης. Αλέξανδρος κατά γης. Εμφανίστηκε. Σαν άλλος ο Αετός. Έπεσε. Την Πάτρα τη βαρέθηκα στα χέρια των κομμάτων. Μυρίζει περιτώματα διαφόρων κυκλωμάτων. Την εξουσία την μισό που μου στερεί ουσία. Και θέλω να εισπράξετε γερή ψυχρολουσία. Όρθιο ανεξάρτητο δήμαρχο θα ψηφίσω που να το λένε Αλέξανδρο για τη Μακεδονία. Που να έχει θάρρος να κοιτά στα μάτια την κοινωνία. Είναι ο Χρυσανθακόπουλος. Αυτή τη φορά λέει τολμάω, λέει Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο. Κόπουλος ο παρεξηγημένος που τα έβαλε με τα θεριά και νικητής ευγήκε. Το σύστημα της διαφθοράς και την κλεπτοκρατία με τόλμη πολέμησε πριν μια δεκαετία. Χρυσανθακόπουλος είναι αυτός με τα φρουτάκια που έπαιζε. Που τον είχε καταγράψει μια κρυφή κάμερα του Ζούγκλα, του Τριανταφυλλόπουλου, σε μια παλιότερη εκπομπή. Αυτός είναι ο Χρυσανθακόπουλος. Κάποιος από ένα αυτοκίνητο πετάει κυπελάκια του καφέ, απορρίμματο δηλαδή. Α, έρχεται ο Ψωμιάδης, παίρνει τη σκούπα και το φαράσι και αρχίζει και τα μαζεύει. Τέλει. Και τα ξαναπετάει πάλι μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτά λοιπόν θα πω έτσι, έτσι ως προς το αστείο της υπόθεσης, αλλά το αστείο της υπόθεσης έχει, είπαμε, και την σοβαροφάνειά του, η οποία και η σοβαροφάνεια βγάζει αστείο. Κορώνες αισιοδοξίας. Στην απεγνωσμένη προσπάθειά του να δημιουργήσει θετικές εντυπώσεις εν ώψη και των εκλογών, ο Τσίπρας, γράφει ο Σταύρος Λιγερός, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αφενός σε παροχές, αφετέρου σε κορώνες αισιοδοξίας. Τα γεγονότα όμως είναι πεισματάρικα. Η ελληνική οικονομία είναι αλήθεια ότι έχει σταθεροποιηθεί και εμφανίζει μια μικρή ανωδική τάξη, αλλά αδυνατή να τεθεί σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης. Η σύγκριση του ρυθμού ανάπτυξης στην Ελλάδα με το αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης είναι παραπλανητική.
Η Ελλάδα έχασε στην κρίση πάνω από το 25% του ΑΕΠ της, γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια, έτσι, γι' αυτό μπήκαμε, παρένθεση βάζω τώρα, για να σωθούμε και τελικά έχουμε χάσει 25% του ΑΕΠ, το ακαθάριστο εθνικού προϊόντος. Και χρειάζεται πολύ ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από 1,5 έως 2,5% για να ανακάμψει, για να ανακτηθεί έστω και μέρος από το χαμένο έδαφος. Μόνο διπλάσιο από τον τωρινό ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ θα υπάρξει δυνατότητα σταδιακής επούλωσης των κοινωνικών και οικονομικών πληγών που άφησαν πίσω τους τα μνημόνια. Τα μνημόνια δεν ήταν ένα λάθος κάποιων καλοπροαίρετων. Εάν συνέβαινε αυτό το εξόφθαλμα καταστροφικά αποτελέσματα, τα εξόφθαλμα καταστροφικά αποτελέσματα από το πρώτο μνημόνιο θα έπρεπε να έχουν από τα πρώτα χρόνια οθήσει το Ευρωιερατείο σε μια αναθεώρηση της ασκούμενης πολιτικής. Ανταυτού επέμεινε αιμονικά στην ίδια θεραπεία, η οποία αποδείχθηκε όχι μόνο κοινωνικά καταστροφική, αλλά και από στενά οικονομική άποψη αναποτελεσματική. Μπορεί οι εγχώριες κυβερνήσεις να μην είχαν σχέδιο, αλλά οι Γερμανοί είχαν. Τουλάχιστον από ένα χρονικό σημείο και πέρα, με τα μνημόνια επεδίωξαν και επέτυχαν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μεταμοντέρνα ποικία τους. Τυπικά παρέμεινε ισότιμη χώρα, μέλος, αλλά στην πράξη είχε συρρυκνωμένα δικαιώματα. Σε πολλές περιπτώσεις και κατά παράβαση του κοινοτικού και εκτιμένου ελήφθησαν αποφάσεις για την Ελλάδα χωρίς καν τη συμμετοχή της. Αυτό εν μέρη συνεχίζεται και μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Εδώ θα βάλω παρένθεση να συμπληρώσω μετά την υποτιθέμενη έξοδο από τα μνημόνια. Πάμε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Ευρωεκλογές 2019, καταποδίστε το ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι να τρολάρουμε, πάλι να δημιουργήσουμε, θα πω έτσι, μια εικόνα αστείωτος. Είναι από τον γνωστό με την επωνυμία πόρνο μετανάστης. Ακόμα φορά ο πηδηχτής σας χαιρετά. Κάνω αυτό το βίντεο με θέμα τις ευρωεκλογές και σας λέω, όπως και στον τίτλο, καταποντίστε το ΣΥΡΙΖΑ, στο πύρτο εξώτερο, σβήστε τους. Να πάνε στο 3% εκεί που αξίζουν αυτοί οι άθλοι. Βλέπω τους υποψήφιους και είναι μια ξεφτύλα. Το κακό είναι ότι βλέπω και τις Νέες Δημοκρατίες δεν καλύτερη. Υποτίθεται η δεξιά παράταξη συντηρητική. Ναι, να είσαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ και να είσαι ομοφιλόφιλος, παιδόφιλος, οτιδήποτε, είναι κάτι το λογικό, το καταλαβαίνω. Δεν είναι ενάντια στην ιδεολογία τους. Αλλά ο νεοδημοκράτης που υποτίθεται ότι είναι πατριώτης, να είναι όλα αυτά, όπως ο Γεωργιάδης, μια ιδέα. Τέλος πάντων, βλέπω τους υποψήφιους. Λέει ένας Πόντιος δεν έγινε γενοκτονία των Ποντίων. Ναι, εγώ ποτέ δεν είπα ότι εμείς οι Έλληνες δεν σφάξαμε τους Τούρκους. Αλλά δεν μπορεί να λες ότι δεν έγινε γενοκτονία των Ποντίων, κάτι που είναι αποδεδειγμένο. Όπως γίνανε και κάποιες γενοκτονίες στην Ελλάδα, εννοείται. Τότε γινόντουσαν, ελπίζω τώρα να μην ξαναγίνουνε. Είναι δηλαδή, πάει, βγαίνει, τα λέει αυτά. Τι θέλει να πάρει δηλαδή τους ψήφους των αριστερών, όλοι κοιτάνε. Αυτό που είδα και γέλασα είναι ότι το ποτάμι είναι υπέρ της ζωοφιλίας. Είχα πάρει ένα τηλέφωνο, είχα μιλήσει με μια ελεηνίδα εκεί στο ποτάμι, μου λέει: απόψεις σας, ξέρω ποιος είστε, δεν συμπίπτουν με το ποτάμι. Αφού δεν συμπίπτουν με το ποτάμι οι απόψεις μου, που εγώ ήθελα να πάω να τους συναντήσω, να δω τι ρόλο παίζουν, αφού δεν συμπίπτουν οι απόψεις μου με το ποτάμι, πώς βγαίνει ο υποψήφιος ευρωβουλευτής και λέει υπέρ της ζωοφιλίας. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι διαφέρουν οι απόψεις μας. Αλλιώς θα πηδήξει την κατσίκα ο υποψήφιος βουλευτής του ποταμιού και αλλιώς θα την πηδήξω εγώ. Εγώ θα την πηδήξω άγρια και αυτός με έρωτα. Συγγνώμη, Μορδεχιέο. Και αυτός θα τις κάνει έρωτες. Δεν κατάλαβα. Ακόμα το ποτάμι δεν έχει ιδεολογία. Γι' αυτό και το ποτάμι ήταν ένα μεγάλο ποτάμι. Και μας δείχνει το ποτάμι. Τώρα έχει γίνει ένα μικρό ποτάμι. Θα στερέψει. Εδώ δείχνει ένα ξεροπόταμο. Και σύντομα γίνει ένας ξεροπόταμος. Και δεν έχει ιδεολογία γι' αυτό. Πάνω ό,τι πια όλους μέσα και τους ζωόφιλους. Α, τι άμα πάρουν 2.000 ψήφους των ζωοφύλων. Η αιμομιξία λέει υπέρ.
Μομιξία δεν τη διώχει κανένας. Άμα θέλεις να πηδήξεις τη γιαγιά σου ή να σε πηδήξει ο παππούς σου, δεν σου λέει κανείς τίποτα. Και οι Ουσμπέκοι παντρεύονται αδέρφια. Τα αδέρφια παντρεύονται για τα ξαδέρφια για να μην φύγει πρίκα παρά έξω από την οικογένεια. Έχουν τη λογική τους. Τι θέλει να. Το κάθε τι λοιπόν έχει μια λογική. Δική του λογική δεν έχει σημασία. Στη δική του λογική. Κάνει αυτός και είπε, σοβαρά το είπε για πάντα. Μάλιστα έχει και πάνω στο τραπέζι μια μεγάλη φωτογραφία σε κορνίζα του γνωστού Μαρδοχάη Φριζή, του γνωστού Εβραίου. Το είπε. Γέννηστα. Ανεβάζει κάποια σχετικά βιντεάκια. Ένα άλλο που έχει πλάκα είναι οι, πώς τη λένε, οι εθνικιστές και καλά. Είναι για ο Σόρας, ο Βελόπουλος, είπε ο Βελόπουλος, η Ρωσία είναι μαζί μας. Αυτά τα μάθα από τον Καρατζαφέρη, μάλλον που τα έλεγε κάποτε. Βγήκε η Ρωσία, λέει όχι, λέει δεν ασχολούμαστε. Αν μου παίρνουν εδώ μαλακίες. Το τηλέφωνο έχει, έχει νεκρική μουσική, νεκρικής ακολουθίας, ναι, ναι. Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα, είμαι απασχολημένος. Αυτό λέμε. Το αστείο των εκλογών, το ξέρετε. Ξέχασα να το βάλω χωρίς ήχο, τέλος πάντων. Γίνονται όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι τρελά. Και βλέπω μια εθνική, ένα κόμμα εθνικιστικό, ωραίο, που να εκφράζει χωρίς ακρότητες, χωρίς να θέλει να κάνει σαπούνι κανέναν. Απλώς να τηρηθούν οι νόμοι. Δεν μπορεί. Λέει το 75% των Ελλήνων είναι κατά των μεταναστών. Αφού το 75% των Ελλήνων είναι κατά των μεταναστών, άρα δεν πρέπει να έρθουν οι μετανάστες. Λογικό είναι. Το 90% είναι κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Άρα δεν πρέπει να γίνει αυτή η συμφωνία. Έχει πολλά θετικά η συμφωνία. Σίγουρα. Αλλά αφού δεν τη θέλει ο κόσμος, δεν μπορεί να του τη βάλεις με το ζόρι. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εγώ είναι σαν να κατέβω εγώ στις εκλογές, να μην με ψηφίσετε. Και να πάω με το ζόρι να μπω, πως πήγε ο Γιούσινκο που πήρε τη βίβλο και ορκίστηκε πρόεδρος, έτσι. Να μην μπω εγώ στη Βουλή με ψηφοφορία, να μπω με τα τάνκς, ξέρω εγώ, και να σας επιβάλλω την άποψή μου. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν μπορεί όταν όλοι είναι εναντίον των μεταναστών να τους φέρεις εσύ. Δεν μπορεί όταν όλοι είναι κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, εσύ να την περάσεις. Ας έκανε ένα δημοψήφισμα ο Τσίπρας. Και όποιος θέλει, άμα ψηφίσουν υπέρ, ναι, να γίνει. Όπως και το όχι. Που το όχι το έκανε ναι, δηλαδή. Αυτός περιμένει να βγει το ναι, βασικά, και να πει, βλέπετε, εσείς τα αποφασίσατε, του βγήκε το όχι. Έκανε τα μνημόνια, εγώ σας τα είχα πει όλα αυτά, σε παλιό βίντεο, τι θα γίνει, ότι θα κλείσει τις τράπεζες, όλα. Μα δεν πρέπει να είσαι μάντης για να το προβλέψεις. Τέλος πάντων, ο Σόρας έχει τα 600 δις. Δεν θα έλεγα όχι να κατέβω με αυτά τα κόμματα, γιατί θα έχει χαβαλέ με Βελόπουλο ή με Σόρα. Και θα τους φέρω και πολλούς ψήφους, γιατί ο Βελόπουλος μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό. Πώς να το εκμεταλλευτεί, θα μου πείτε, όχι πουλώντας βιβλία, αλλά να πει είμαι στο κόμμα του Πούτιν, είμαι Ρώσος υπήκος, νάτος από τη Ρωσία. Έχω εδώ διασυνδέσεις, με βάζει, άμα θέλει. Ή ο Σόρας, εκεί που έχει τον αρχιεπίσκοπο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Εκκλησίας, θα βάλει και εμένα δίπλα με την πέτρα, με τα κέρατα έτσι ωραία, να πάω, πάρει ψήφους. Εγώ για το χαβαλέ ανοιχτός, όχι, οι δημοτικές δεν μου αρέσουν. Ένα άλλο που δεν μου άρεσε, βλέπετε τον Ιάσονα Αντιγόνη τι είναι, λέει είμαι άφυλο, κάνει την επανάστασή του. Βγήκε με φουστάνια, με το μαλλί. Ναι, είναι ένα είδος αντίδρασης, ένα είδος ακτιβισμού στο σύστημα. Τώρα, ωραία, ας κατέβαινε έτσι, να τον χαρώ να κατέβει έτσι, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, με τη φούστα και με το μαλλί. Μου πήγε και μου κουρεύτηκε, γιατί, τι φοβάται δηλαδή. Σαν να πάω εγώ να κατέβω τώρα στις βουλευτικές και να λέμε κατά της πορνείας, θα κλείσω αυτούς τους βρωμερούς οίκους ανοχής που καταπιέζουν τις γυναίκες, είμαι κατά της ζωοφιλίας, η κτηνοβασία είναι ένα έγκλημα να πω, το σκέφτεστε, θα γελάτε όλοι. Γιατί δεν πήγε, εγώ θα τον χαιρόμουν, άμα πήγαινε με τη φούστα και τον μακρύ πάλι, όχι που κουρεύτηκε και έβαλε κουστούμι και λέει η υποψηφιότητα σε κάνει άντρα. Να πω, αλλά αυτό εντάξει, έχει κάποια μόρφωση το παιδί, λέει και κάτι σωστό. Αυτοί που είναι τελείως για γέλια είναι
του ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπόλοιποι τελείω έναν καραφλό ή βάλανε την καθαρίστρια τη Βουλγάρα, την κάνανε ευρωβουλευτή. Ναι, δεν λέω καθαρίστρια, καλή είναι να καθαρίζει, όχι να γίνει ευρωβουλευτής. Ή βάλανε κάτι άλλους εκεί πέρα, τους βλέπω για κλάματα. Ή αυτή στη Θεσσαλονίκη, υπουργός, μια χοντρή έτσι, συγγνώμη, τον έχω ξεσκίσει στο μερδεχείο, όλο το χτυπάω. Την ώρα που κουνάει τα χέρια, χτυπάει τον Μαρδοχάη εκεί στην κορνίζα. Είναι φοβερό το τρολάρισμα που κάνει. Θεσσαλονίκη, σαν χοντρό πράγμα, ένα ηλίθιο πλάσμα φαίνεται, για κλάματα είναι. Δεν υπάρχει αξιοκρατία, γι' αυτό καταποντίστε τους. Ψηφίστε Κασιδιάρη για δήμαρχο. Για δήμα, όχι παραπάνω. Να είναι η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Εγώ δεν την ψηφίζω, δεν μου αρέσουν αυτές οι ακρότες. Θα κάνουμε, θα δείξουμε αυτά που λένε. Έχουν εκεί πέρα υπέρ του, ήταν βγήκε αυτό στο Σύνταγμα εκεί πέρα. Νομίζω ότι είναι Νιγηριανός ένας, λέει, όχι είμαι Έλληνας. Ποιος είναι ο Έλληνας, πείτε μου τον όρο, ποιος είναι ο Έλληνας, πώς πρέπει να είναι ο Έλληνας. Σαν και εμένα, πιο ανοιχτόχρωμος, ξαθός γαλανομάτης, πιο μαύρος, ηλιοκαμένος που λέει και ο Παναγιώταρος. Ο Κασιδιάρης για δήμαρχος κάνει, θα βάλει μια τάξη τουλάχιστον. Όχι όμως πρωθυπουργός, γιατί δεν θα ξαναγίνουν εκλογές. Θα είναι οι τελευταίες εκλογές άμα πάει να κυβερνήσει η Χρυσή Αυγή. Εκτός από τις νοθείες μετά θα γίνουν καθεστώς, άμα έρθουν δεν θα φύγουν. Για δήμαρχος κάνει, για πρωθυπουργός δεν κάνει, έτσι, γιατί δεν θα ξαναγίνουν εκλογές, πολύ σωστό. Κάτι τέτοιο έχει γίνει και με τη Ρωσία. Τώρα είναι ωραίο, ξεκίνησε ο Πούτιν πολύ καλά, δυνατά, ανέβασε τη Ρωσία. 7-8 χρόνια μετά, γι' αυτό και οι Αμερικάνοι δεν χαζεί, αλλάζουν στα 8 χρόνια, δεν ξαναβγαίνεις πρόεδρος. Πήγε ο Πούτιν να αλλάξει, να βάλει το Μετβέντεφ, σου λέει θα φύγω, θα αποσυρθώ, έβαλε το Μετβέντεφ, τα έκανε σκατά, είδατε, που τη μούλησε τη Λιβύη, τελείως. Ενώ ήταν πανεύκολο τότε να τη στηρίξει, γιατί η Λιβύη δεν ήταν σαν τη Συρία. Είχε στρατό, είχε τα πάντα, μυστικές αστυνομίες του Καντάφη, όλα δουλεύανε, θα τους ξέσχιζε. Πήγαν εκεί όπλα, δεν άφησε η Ρωσία τα όπλα να τα ξεφορτώσουν στο λιμάνι. Λέει όχι, λέει, απέλυσαν και το Μπρέζι που δεν ήθελε και αυτό έγινε, βλέπετε ότι έφυγε ο Πούτιν και γίνανε όλα χάλια. Οπότε αναγκάστηκε να ξανάρθει στις επόμενες εκλογές να βγει πάλι για πρόεδρος. Δεν υπάρχει κάποιος αντικαταστάτης δυστυχώς, η Ρωσία εδώ πάει οικονομικά χειρότερα. Η Ελλάδα ένα τέλμα είναι... Άνοδο δεν βλέπω στην Ελλάδα να πω ότι ανέβηκε η Ελλάδα, έγινε καλύτερη. Όπως ήταν είναι τα ίδια αυτό. Επιδόματα με πενταροδεκάρες. Τώρα θα κάνω και ένα άλλο βίντεο για τη μετανάστευση, έτσι κάποιες οδηγίες και κάποια λάθη κατά τη γνώμη μου πάντα που κάνουν όσοι πάνε να πορνομεταναστεύσουν. Αλλά η γνώμη μου είναι καταποντίστε το ΣΥΡΙΖΑ, σβήστε το. Να μην πάρει να ψάχνουν την ψήφο τους. Τώρα για τις βουλευτικές... Το ψάχνω, άμα μου τύχει κάποιο κόμμα ή ο Λεβέντης ή κάτι και με βάλουν στο ψηφοδέλτιο, θα κατέβω, θα νοικιάσω εκλογικό κέντρο, θα κάνουμε το χαβαλέ με την μπέρτα, με κουστούμι, ό,τι θέλετε. Μέχρι και κουστούμι μου πάει και η μπέρτα μου πάει, που αφορά στο κουστούμι βάλω και τα κερατάκια μου που είναι ωραία έτσι. Θα δούμε πώς θα γίνει. Βλέποντας το λέω ότι είναι καλύτερη, δηλαδή Jason Αντιγόνη από τον εν λόγω θα πω. Σας είπα τη γνώμη μου και με το Βελόπουλο δηλαδή, άμα είναι και με το Σόρα, πιο πολύ ο Σόρα. Με το Σόρα να πάει καλύτερα. Καλύτερα με το Σόρα, ναι. Ας μου ταιριάζει, έχει χαβαλέ και θα τον βοηθήσω, θα με ψηφίσετε, έτσι. Θα πάρουμε πολλούς ψήφους, πιστεύω θα με ψηφίσετε, γιατί έχω ιδέες, θέλω να απελευθερώσω την οικονομία και με τον Τζίμερο έχω κάποια συνομιλία, αλλά δεν ξέρω αν θα κατέβει στις δημοτικές όπως κατάλαβα, θα δούμε. Τώρα ο πηδηχτής θα σας αφήσει. Φοβερότατος λοιπόν. Μέσα στη θεματολογία μας, έτσι δεν ξεφεύγουμε. Κάποιος έγραψε σε ένα σχόλιο σε ένα βίντεο, λέει, θα έπρεπε να ονομάζονται καλλιστοί ανίκανων, άχρηστων και αντιπαραγωγικών όλοι οι αποτυχημένοι της Ευρώπης πολιτεύονται. Πάμε παρακάτω στο άρθρο μας. Στην πραγματικότητα, γράφει ο Σταύρος Λιγερός, για τα μείζωνα θέματα της Ευρωζώνης, ο λόγος της Γερμανίας είναι αποφασιστικός. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου κάποιοι Γερμανοί παράγοντες ένιωσαν ελεύθερα και δεν τήρησαν ούτε στοιχειοδός τα προσχήματα. Ενδεικτική ενός γενικότερου κλίματος είναι μια δήλωση του Προέδρου των Γερμανών Εξαγωγέων, Άντων Μπέρνερ, στο τέλος του 2012. Αναφερόμενος στην Ελλάδα, είχε δηλώσει ότι ευτυχώς έχει περιοριστεί η εθνική της κυριαρχία.
Εγώ θα βάζω παρένθεση, μπορεί να είπε ότι έχει περιοριστεί. Εγώ επιμένω και το λέμε κάθε μέρα σε όλες τις εκπομπές μας ότι έχει παραδοθεί. Έχει περιοριστεί λοιπόν, είπε, η εθνική της κυριαρχία και έχουν αναλάβει οι Βόροι. Είχε μάλιστα προσθέσει ότι οι Γερμανοί θα ασκήσουν τρομακτικές πιέσεις στις νοτιοευρωπαϊκές χώρες και θα τις ελέγξουν με επιτρόπους που θα τους υπαγορεύουν τι θα κάνουν. Όταν του είχε επισημανθεί ότι μιλάει η ΟΜΑ, είχε απαντήσει: «Εγώ είμαι επιχειρηματίας και μπορώ να μιλάω ελεύθερα. Η κυρία Μέρκελ δεν μπορεί». Και αυτό καταγράφεται στην Real News στις 2 Δεκεμβρίου 2012. Διαποτισμένες, τότε παραδόθηκε η εθνική κυριαρχία. Διαποτισμένες από το σύνδρομο εξάρτησης, οι ελληνικές άρχουσες ελίτ είχαν εξ αρχής υιοθετήσει πολιτική προσαρμογής στις εντολές του Ευρωιερατείου. Είναι αξιοσημείωτο μάλιστα το γεγονός ότι με ευκολία αποδέχθηκαν τη Γερμανία σαν προστάτηδα δύναμη. Οι Αμερικανοί παραμένουν βεβαίως σταθερή αξία, αλλά είναι εντυπωσιακή η άνοδος του βαθμού επιρροής που ασκεί τα τελευταία 10 χρόνια στις εγχώριες άρχουσες ελίτ του Βερολίνου. Λειτουργώντας αναφεντικό στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, έχει φάνει χωρίς αντιστάσεις ένα δίκτυο εξαρτήσεων στην Ελλάδα και όχι μόνο. Μπορεί αρχικά ο Τσίπρας να πρόβαλε αντίσταση, αλλά όπως είναι γνωστό, τελικώς υπέκυψε και σταδιακά μετατράπηκε από Σαούλ σε Παύλο. Εντάχθηκε στο ίδιο πλαίσιο εξάρτησης με τη δικαιολογία ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος και ότι τώρα που η Ελλάδα εξήλθε των μνημονίων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα δείξει τον μέχρι πρότινος καταπιεσμένο αριστερό εαυτό της. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι εδώ υπάρχουν τα αστεία, γενικότερα έτσι όπως τα έψαξα μέσα από το YouTube, αλλά ουσιαστικά οι εκλογές πραγματικά είναι με σοβαροφάνεια οι πιο αστείες και οι πιο γελιότερες. Ο καλύτερος υποψήφιος δήμαρχος, πάμε να περάσουμε ακόμα μια σάτυρα. Στην ουσία πολιτών υποψήφιος δήμαρχος Δημήτρης Σιριζάκης. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Σιριζάκης. Κατάγομαι από τη μακριά Βολάδα Λέσβου, είμαι 37 χρονών και ασχολούμαι με τα κοινά 40 χρόνια. Ο πατέρας μου εφοριακός, έκλειβε πάρα πολύ καλά στην εφορία και η μητέρα μου ήταν διορισμένη στην πολεοδομία που επίσης έπαιρνε πολύ καλές μίζες. Ήμουν εξαιρετικός μαθητής, 12 χρόνια ήμουν στο δημοτικό. Κατάφερα και πήρα πτυχίο πανεπιστημίου με ειδικότητα στην ιχθυολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Φυσικά με πλαστά πτυχία, βοήθησε λίγο και ο πατέρας μου. Αυτό όμως δεν είναι κάτι. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι αξιοκρατία. Στο στρατό υπηρέτησα την πατρίδα στην ειρηνευτική δύναμη Μικόνου στα Ραντάρ για 30 ημέρες. Έπειτα τα κανόνισε ο μπαμπάς. Δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω. Ακολούθησα τα σταθερά βήματα του πατέρα μου και μπήκα σαν προϊστάμενος στη διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας. Από εκεί αποκτήσα εμπειρία που μου χρειάστηκε μετέπειτα. Μετά προγραμμάτισα με την γυναίκα μου την ίδρυση ΝΚΙΟ, καθώς ο ανθρώπινος πόνος με αγγίζει. Στη συνέχεια, η μεγάλη μου αγάπη για τον αθλητισμό με οδήγησε να επενδύσω τα χρήματά μου στον αθλητισμό σε ίδρυση μιας ποδοσφαιρικής ομάδας ΑΟ Λουγκρακίου, η οποία έχει κάνει θαύματα στην κατηγορία της. Όπως έχετε καταλάβει, δηλώνω παρόν στην τοπική αυτοδιοίκηση για να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως υποψήφιος δήμαρχος με τον σχεδιασμό Συνουσία Πολιτών. Μαζί μου θα πορευτούν στην κοινή μας προσπάθεια δύο άξια στελέχη της τοπικής κοινωνίας. Δύο πολίτες υποδείγματα, ο Μιχάλης Κουμούνης και ο Περικλής Δημοκράτης. Αυτά τα παιδιά είναι άξια στην κοινωνία. Πρέπει να σωματωθούν. Τα λέμε, πρόεδρε. Τα λέμε. Έχουμε και ολίγη από τον Βάγγελη Παπαθανασίου να το κόψουμε για να μην μας κόψουν. Για να πάμε λίγο. Α, όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Απλά τον δείχνει να κινείται μέσα στην πόλη και να κάνει και τώρα κούνια στην παιδική χαρά.
Λοιπόν, αυτά, τέλεια. Στην ουσία πολιτών. Κάπως έτσι είναι τα γεγονότα, κάπως έτσι είπαμε το αστείο των εκλογών. Για να κλείσουμε όμως με κάτι σοβαρό και μάλιστα το λέμε συνεχώς και κάπου είδανε και ένα βίντεο, λέει, αλλάζει, εξειδικεύονται. Η Singular Logic εξειδικεύει την ανάλυση και γενικότερα τη διαδικασία των εκλογών, κάπου είδανε σχετικό βιντεάκι. Όμως βρήκα και ένα αντίστοιχο που μιλάει για την απάτη των εκλογών με τη Singular Logic. Αυτό είναι από το 2015. Εκπομπή του Ράδιο Ήλιος με καλεσμένο τον Ιωάννη Παπαζήση, τον δημοσιογράφο, με θέμα την απάτη των εκλογών με την εβραϊκή εταιρεία Singular Logic. Για πάμε να δούμε. Να ακούσουμε. Είχα κάτι ένα άρθρο για την Ελεύθερη Ώρα, το οποίο έγινε και πρωτοσέλιδο για τη Singular Logic. Αυτό το άρθρο, για να το γράψω, εγώ είχα μια δεκαετία εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα. Πώς? Το 2004 ένας καλός μου φίλος έβαλε υποψηφιότητα για βουλευτής και μου ζήτησε εδώ στην Πηλαία, στην Θεσσαλονίκη που μένω, να πάω στα εκλογικά τμήματα και να δω αν τους κλέβουν ή όχι. Του λέω, μη με ανακατεύεις με κόμματα, βράδυ, δεν θέλω να τα ούτε τα μπέρδες, θέλω ούτε τίποτα. Όχι, μου λέει, θα σου δώσω γονακατή και θα πάρεις μόνο στο εκλογικό αντιπροσώπη και θα πάρεις αποτελέσματα. Αφού επιμένεις, του λέω, εντάξει, να μην του χαλάσω την καρδιά, δεν ήθελα. Πάω που λες, όντως μαζεύω τα πάντα και υπογράφω κιόλας και εγώ, όπως θα έχω και από τα άλλα κόμματα. Και αυτά που παίρνω, τα καταθέτω για μένα, τα δίνω κιόλας. Μετά από λίγες μέρες η εφημερίδα Μακεδονία ανακοίνωσε κατά εκλογικό τμήμα της ψήφους. Κανένα από αυτά που είχα εγώ δεν τέργεζε με αυτά που ανακοίνωσε η εφημερίδα Μακεδονία. Και πάω και του λέω, συνέβη αυτό και αυτό. Δες τι θα κάνεις. Στέλνω και επιστολή στον αρχηγό του κόμματος του, γιατί και πολύ ελάχιστο ποσοστό δεν μπήκαν στη Βουλή. Ακόμα μου απαντάει φυσικά εκείνος. Το 7 ξαναέγινε το ίδιο. Το 9 ξαναέγινε το ίδιο και του λέω, φίλε, άκουσε με, το λέω, τόσο που σε εκτιμώ, τόσο που σε αγαπώ, αλλά ξανά μην με ανακατεύσεις με αυτά. Αφού βλέπεις τι νοθεία γίνεται. Λοιπόν, τι θες και με ανακατεύεις με αυτά. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όταν έκανα εγώ αυτό το άρθρο, είχα πλήρη επίγνωση του τι γράφω, γιατί το είδα με τα μάτια μου. Δεν μπορεί να μην πει κανείς ότι δεν υπάρχει αυτό. Άλλο να πεις, άκουσα από κάποιον άλλον, είπε ένας τρίτος, τώρα στην τηλεόραση, γιατί εκεί είναι όλα παραποιημένα. Έτσι αλλιώς κι άλλο να το δεις και να το ζήσεις εσύ ο ίδιος. Εκεί δεν μπορεί να το αφισβητήσεις με τίποτα. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, να πεις, μήπως δεν ήταν έτσι τελικά και ήταν αλλιώς. Μήπως έτσι. Και τρεις φορές, αντί μία λες, έτυχε. Δύο, τρεις, γίνεται, δεν γίνεται. Και γράφω λοιπόν σε αυτό το άρθρο. Πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να καταμετρά τις ψήφους τη στιγμή που τις εκλογές της διενεργεί του Υπουργείου Εσωτερικών? Και μάλιστα έχω ρωτήσει πολλούς νομικούς και τους λέω, από τη στιγμή που εσείς ως εκλογικοί, ως δικαστικοί αντιπρόσωποι εκεί πέρα, έτσι, υπογράψετε ότι αυτές είναι οι ψήφοι και οι εκπρόσωποι των κομμάτων, ότι αυτές είναι οι ψήφοι και τόσες και τόσες και τόσες, μπορεί να αλλάξει από εκεί πέρα κάτι? Όχι, απαγορεύεται, μου λένε, να ψηλώσει και διαροπάλω βάσει του νόμου του ίδιου. Απαγορεύεται λοιπόν από τη στιγμή που θα φύγει το σήμα, που λένε αυτοί οι δικηγόροι, το σήμα, το έντυπο δηλαδή, με τις καταμετρημένες ψήφους, ποιο κόμμα πήρε πόσα και πόσα ήταν άκυρα, πόσα ήταν έγκυρα και τα λευκά και τα κατά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα απαγορεύεται να αλλάξει το παραμικρό. Η Singular Logic λοιπόν έρχεται και συγκεντρώνει από όλη την Ελλάδα αυτά εδώ τα σήματα που στέλνουν από κάθε εκλογικό τμήμα ή δικαστική αντιπρόσωπη και κάνει μια σούμα και τα δίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών και εκείνο το μόνο που κάνει είναι να ανακοινώνει. Και ρωτώ εγώ τώρα, πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να κάνει αυτό το πράγμα? Τι γίνεται εδώ? Και αυτή η ιδιωτική εταιρεία είναι του κ. Βγενόπουλου τα τελευταία χρόνια. Έλα όμως που, εδώ έγινε το πλέον τρελό απ' όλα. Ο κ. Βγενόπουλος και στην πούλησε πρόσφατα. Για πες. Αυτή την εταιρεία την πούλησε πρόσφατα και όχι σε όποιον να είναι, σε μια εταιρεία που είναι στην Αμερική και έχει τα αρχικά KKR. Και δεν πούλησε μόνο την Singular Logic, αλλά και ό,τι εταιρείες είχε σε αυτό, στον όμιλό του. Τράπεζες, εκτοπλοϊκές εταιρείες, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, ό,τι είχε, όλα τα έδωσε. Ποιοι είναι τώρα αυτοί οι τρεις οι οποίοι είναι επικεφαλής σε αυτή την εταιρεία στην Αμερική, στην KKR? Τζέρομ Κόλχπρεχ. Εάν θα μπει κάποιος στο διαδίκτυο, θα δει ότι ο ίδιος λέει πως είναι Ιουδαίος. Στη Wikipedia. Και στο θρήσκευμα και στην καταγωγή. Χένρι Κράβιτς, ο δεύτερος. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτόν.
Ο ίδιος του το λέει. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Και ο Τζορτζ Ρόμπερτς, το ίδιο και με αυτόν. Και αυτός λέει στη Wikipedia ότι είναι Ιουδαίος. Και έρχομαι εγώ και λέω, πόσο καθαρές μπορεί να είναι αυτές οι εκλογές, αν οι άλλες ήταν βρώμικες. Πόσο καθαρές. Πες μου εσύ τώρα με το μυαλό το δικό σου. Γιατί εγώ το δικό μου είναι λίγο βλάχικο. Άντε. Για πες μου, γιατί εγώ είμαι αυτόν ο λιμποβλάχος. Για πες μου εσύ το δικό σου μυαλό που είσαι πόντιος, πόσο καθαρές μπορεί να είναι αυτές οι εκλογές. Και αυτό τεχνικό δηλαδή τώρα. Μα το λογισμικό της αυτή η εταιρεία. Η Singular Logic. Δεν το δίνει στο κράτος. Είναι, λέει, πατέντα, είναι απόλυτο. Ναι. Και παίρνει ένα βουνό λεφτά κάθε φορά και ποτέ δεν γίνεται διαγωνισμός. Μόνο αυτή η εταιρεία πάει, κατευθείαν το παίρνει με απευθείας ανάλυση και βγάζει στον αέρα ό,τι θέλει. Έτσι. Ναι. Με αυτό το ο κόσμος όμως γιατί πάει και ψηφίσει. Για να περνάμε την ώρα μας, δεν είχαμε να κάνουμε τίποτα άλλο εκείνη τη μέρα, δηλαδή, για να καταλάβω κι εγώ. Καταρχήν το γνωρίζετε ο κόσμος γενικότερα πώς δουλεύει το σύστημα ή μάλλον τι παιχνίδι παίζεται για όλο αυτό το στημένο. Βλέπουν κάθε φορά που λέει Singular Logic και Singular Logic. Δεν τα βλέπουν ο κόσμος στις τηλεοράσεις εκείνη τη μέρα που κάθονται και βλέπουν τα αποτελέσματα. Άντε. Δεν πάει κανένα στο μυαλό να πει τι δουλειά έχει μια ιδιωτική εταιρεία εδώ πέρα. Ναι, εγώ. Και άντε πας πες στο πει η ιδιωτική εταιρεία έχει ένα λογισμικό φοβερό και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και παρακάτω. Γιατί δεν πάνε εκεί εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα είναι, να είναι παρόντες. Και έτσι πρέπει να είναι το σωστό αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη. Γιατί δεν πάνε εκεί. Πες μου εσύ. Ναι, για. Από κι εγώ. Άντε. Γιατί. Πέρσι όταν το έκανα αυτό στην ελεύθερη ώρα και έγινε πρωτοσέλιδο. Έγινε σούσουρο μεγάλο. Πίστεψε με. Έπεσαν πολλά τηλεφωνήματα. Εγώ τους είπα γιατί δεν πάτε εκεί πέρα. Γιατί δεν πάτε εκεί, κύριε των κομμάτων. Δεν θέλετε να γίνουν καθαρές εκλογές και να πάρετε αυτό που πραγματικά σας δίνει ο ελληνικός λαός στον καθένα σας. Άρα, κάτι άλλο συμβαίνει και εδώ, φλαράκι. Για να μην πηγαίνουν, εγώ τώρα τι έκανα, προχθές. Έστειλα σε όλα τα κανάλια το link με αυτή το δημοσίευμα που έχω για τη Singular Logic. Ναι, για την εταιρεία αυτή δηλαδή. Ναι. Σε όλα τα κανάλια. Mm-hmm. Έστειλα σε όλα τα κόμματα. Και σε πάρα πολλούς συνάδελφους δημοσιογράφους. Εγώ το είπα. Σας καθιστώ ανυπολόγητος από αναπολόγητος από εκεί πέρα. Τώρα ξέρετε. Τώρα δεν μπορεί να μου πει κανένας ότι δεν ξέρει. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Άντε πριν μπορούσα να πει δεν ξέραμε ένα φίλε. Τώρα τ' άλλο. Τώρα όμως ξέρετε. Για να δω τι θα κάνετε. Και να σου πω εγώ τι θα κάνω. Τίποτα. Mm-hmm. Και ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει και θα νομίζει ότι ψηφίζει. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Mm-hmm. Εδώ θέλει αγώνα το πράγμα. Θέλει αγώνα. Όσοι μας ακούνε, ας μπουν στον τοίχο μου και θα το δουν αυτό με τη Singular Logic. Θα δουν ότι το έστειλα σε κόμματα, θα δουν ότι το έστειλα σε κανάλια, θα τα δουν όλα. Ας κάνουν όλοι το ίδιο. Copy-paste είναι. Κάτι έχω διαβάσει, αλλά ωραία, ναι. Copy-paste είναι, δεν είναι τίποτα, κόπο μεγάλο δεν έχει. Ας είναι αυτή. Φέτος λοιπόν, ας κάνουμε κάτι για μας. Να ξεκινήσουμε με αυτό το πράγμα και να κάνουμε κάτι. Να τους δείξουμε ότι σταματήσαμε να είμαστε πρόβατα. Ήδη ξέρουμε πια. Περάσουμε αυτό το μήνυμα, μπορούμε να το περάσουμε αυτό το μήνυμα. Να σταματάει να μας μετράει για κοθόλια και για πρόβατα. Μπορούμε. Εδώ μας θέλω. Έναν προσωπικά. Όλοι όσοι μας ακούνε, να πω το εξής, Μισέλ μου, εδώ έχουν καλό. Κάποτε ο Κολοκοτρώνης σε μια σύναξη με τους στρατιώτες, σκοίταξε με στα μάτια. Ξέρετε τι θέλω να λέτε, λέει. Ένας, εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Όχι ο άλλος. Εγώ. Πώς το λένε, εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι ούτε τρελός, ούτε τίποτα άλλο να κάθομαι να βάζω το κεφάλι μου στην ημιτόμο. Δεν είμαι τίποτα τέτοιο. Και εγώ δύο μικρά παιδιά έχω. Μπράβο, ναι, βέβαια. Θα μου πει κάποιος, έχω παιδιά, δεν είναι άλλο. Γιατί εγώ τι έχω, κουνέλια. Και δεν το ξέρω, κουνέλια έχω εγώ. Γι' αυτό, Γιάννη, πρέπει να λέμε κάποια πράγματα και ως δημοσιογράφος που είσαι και φυσικά γράφεις σε εφημερίδες, έχεις τη δικιά σου γραμμή, έτσι, και είναι σωστό να. Να ακούγονται τέτοιες φωνές όπως είναι η δικιά σου, τουλάχιστον να αφυπνιστεί, να ξυπνήσει λίγο. Πού να ακούσει ένα γεγονό, 5-6 άτομα μείναμε όλοι. Ναι. Έξω από τα μεγάλα μέσα μας και σήμερα. Ναι. Έξω. Μας πετάξαν έξω από παντού. Τι νομίζεις, είναι πουθενά ο φίλος μου ο Ισαΐας ο Κωνσταντινίδης σε κάνα μεγάλο μέσο, είναι ο Βραχιολίδης, είναι ο Κατζάρας, είναι πουθενά αυτή σε κάνα μεγάλο μέσο, για να ξέρω δηλαδή και εγώ ο Λεκάκης, για να ξέρω. Είναι, όχι βέβαια. Απλά ο απλός πολίτης τουλάχιστον να γνωρίζει. Τουλάχιστον ο απλός πολίτης, Γιάννη. Γιατί αυτός είναι που θα πάει να ψηφίσει.
Ναι, εγώ είμαι αυτοί όλοι που σου είπα είναι φίλοι μου και ναι, ναι, ναι. Που είναι φίλοι μου. Αυτά και... λοιπόν θα πω, εν συντομία, είναι από το 2015 του σχετικό βιντεάκι και μάλιστα από ό,τι είδα τώρα μια ανάρτηση Singular Logic εταιρεία συμφερόντων Βιεννόπουλου νόθευσε τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιουνίου του 2012 όταν φωνάζουμε ότι δεν υπήρξαν ποτέ εκλογές, μας λέτε συνωμοσιολόγους, πάρτε αυτό τώρα. Φοβερή καταγγελία λέει πριν από λίγο στο Sky, η Singular Logic, εταιρεία συμφερόντων Βιεννόπουλου, νόθευσε τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιουνίου του 2012. Και θα κλείσουμε και με αυτό θα κλείσουμε Παρασκευάς, επεισόδιο 22. Ο άρχοντας του σκότους είναι έτοιμος για τις εκλογές που έρχονται. Εσύ, να είστε όλοι καλά και καλό σας βράδυ. Τι είναι αυτά, ρε. Ραπ σήμερα. Η μέρα είναι πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή. Να φαίνεται και το χαμόγελο, γιατί αυτός που θα σε ψηφίσει είναι ψέμα αυτό που λένε πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Τον άλλον πρέπει να τον κοιτάς στα δόντια όταν θες να τον ψηφίσεις. Τι βλακίες είναι αυτές, ρε. Τι ψήφους, ρε. Ραπ σήμερα. Δεν θέλω να μιλήσουμε ούτε για μουνιά, ούτε για πούτσες, ούτε για τα άλλα πολύ σοβαρά θέματα που αναλύει αυτή εδώ η εκπομπή. Σήμερα, επειδή πλησιάζουν και οι εκλογές, δημοτικές, ευρωεκλογές. Πλησιάζει η γιορτή της δημοκρατίας. Ας, η γιορτή της δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο που τελειώνει σε ας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνει ο Θεός τη δυνατότητα να ζω αυτές τις εποχές που πλέον το επίπεδο στην πολιτική έχει ανέβει κατακόρυφα. Η Ελλάδα είναι Champions League στο πολιτικό σκηνικό. Πλέον οι Έλληνες οι οποίοι πολιτεύονται ακουμπάνε σχεδόν την αρχαία Ελλάδα. Δε τι να μας πει, πες μου ένα αρχαίο Έλληνα πολιτικό. Περικλής, Θεμιστοκλής, Τσιμπουκλής, δηλαδή ωραίοι κι αυτοί, ωραίοι, μεθανιώτες κάτω με φτερά, ωραίοι αρχιδάτη κι αυτοί. Πλέον όμως ραπ, αρχίζουμε και ακουμπάμε αυτό το επίπεδο της αρχαίας Ελλάδας. Εμάς Φερρυππίν κατέβηκε για δημοτικός σύμβουλος ο Αντωνόπουλος ο Παναγιώτης. Το παιδί αυτό είναι 45 χρονών και ακόμα πάει πρώτη γυμνασίου. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τα μέθανα και πόσο τιμή είναι για τα μέθανα που κατεβαίνει ένας τέτοιος άνθρωπος. Κατέβηκε για αντιδήμαρχος ο Μίτσος ο Αναστασόπουλος. Έχει 2,3 δικά του και τα χρωστάει στην τράπεζα. Και τα δύο. Πλέον θέλω να πω ότι έχει ανέβει όχι μόνο το επίπεδο. Και πλέον η σημερινή Ελλάδα ραπ αποκαλύπτει το μεγαλείο της δημοκρατίας. Δεν κατάλαβα που ήταν εκεί τα παλιά τα χρόνια και λέει είμαι γιατρός, έχω λέει 7 πτυχία και 30 δοκτορά. Στον πάτο σου! Είχε δοκτορά ο Περικλής. Και τώρα κατεβαίνουν νέοι άνθρωποι με όραμα. Εγώ βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάνελ σε τηλεοπτικά κανάλια. Ωραίοι. Ανθρώπους τους οποίους μπορείς να τους εμπιστευτείς στο μέλλον σου. Αυτό είναι δημοκρατία. Να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να θέτει υποψηφιότητα. Είναι η αρχή της δημοκρατίας. Βέβαια, αυτοί που φτιάξαν τη δημοκρατία δεν σκεφτήκαν ότι μπορεί να έχουμε ηλίθιους ανθρώπους να ψηφίζουν αυτούς. Αυτό είναι λίγο μπερδεμένο ακόμα. Μπαίνουν στον χώρο της πολιτικής νέο αίμα, φρέσκο αίμα. Ρα. Είναι πρώην τραγουδίστρια. Λέει τραγούδα και στα Λαμαμούνια και κάτω στην Παραλιακή. Όλοι τι είχε πάει πει παγώνα τότε. Δεν αξίζει να πάει να. Δηλαδή, και είναι λάθος. Γιατί αν βάλω ένα δικηγόρο και ένα μορφωμένο να πάει να με εκπροσωπήσει στην Ευρώπη, στέλνω τον λάθος άνθρωπο. Αφού και εγώ τρομπέτα είμαι, μαλάκα. Θα μπουζούκα όλη μέρα έτσι, θα στείλω τον δικηγόρο να με αντιπροσωπεύσει. Δηλαδή, θα πάει ο άλλος που έχει 3 μάστερ. Όχι. Θα πάει ο πανελίστας, θα πάει ο κομμωτής, θα πάνε τέτοιοι άνθρωποι. Ο άλλος που στο γυμνάσιο έπαιζε με τις μίξεις του. Έχει κάνει, λέει, 3 μάστερ, λέει, στο. Πώς το λένε, στην Αγγλία, 4 λέει διδακτορικά στην Αμερική. Να πάει αυτός να πει τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μένα. Αυτή είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Που περπατάω στο καφενείο, στα μέθανα και έχουμε ένα ηλίθιο, τον οποίο δηλαδή πραγματικά το έχει κάνει πλέον επώνυμο ο άνθρωπος. Γεωργοσόπουλος λέγονταν, πλέον το έχει βάλει Παναγιώτης ηλίθιος. Και λέει κατεβαίνει ο δημοτικός σύμβουλος. Και αυτή είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Δεν βρίσκεται κάποιος να τον πλακώσει στις φάπες. Η γιορτή της δημοκρατίας είναι τζόγος. Και αν σου κάτσει, δεν ξέρεις. Έχω άλλους φίλους. Αγρότες, χωρίς χωράφια, δεν έχω καφενεία για αυτή. Αγρότες που παίρνουν επιδοτήσεις. Κατεβαίνουν για δημάρχη, για δημοτική σύμβουλη και βγαίνουν. Αυτό είχαν ονειρευτεί οι αρχαίοι
οι Έλληνες που δημιουργήσαν τη δημοκρατία. Τις ψωλήσεις ο Χαβάς. Το κινητό με μένα βαράει 7 φορές την πέρα από μηνύματα από ανθρώπους που δεν ξέρω και μου λένε ψήφισε με, έλα και είμαι δημοτικός σύμβουλος. Φυσικά και σου δίνει αυτό το δικαίωμα η δημοκρατία να σκοτίζεις τα αρχεία του Παρασκευά! 5 ώρα το απόγευμα που κοιμάται και να του στέλνει μήνυμα χωρίς να έχει το κινητό μου, γιατί έχω μπει σε κάτι λίστες. Τις οποίες ξέρεις, τις πουλάνε τώρα. Έχω μπει σε κάτι λίστες για αλλοπαικία. Είχα μπει σε μια μη δόση στο κινητό σου, ούτε σε πιτσαρία, μαλάκα. Αυτή είναι η δημοκρατία. Εσύ πόσους χαζούς σημαντές έχεις. Σίγουρα δεν υπάρχει ένας να μην έχει ένα χαζό σημαντή ο οποίος κατεβαίνει δημοτικό σύμβουλο. Και τον βλέπεις τώρα το σημαντή σου αυτόν εκεί πέρα που έσκαγε Big Bubble με τις μίξες του. Τον βλέπεις δημοτικό σύμβουλο Αργολίδας. Και λες μπράβο. Μπράβο. Θυμάσαι βέβαια το παιδί αυτό δεν μπορούσε να μιλήσει. Λέει ο άλλος. Ήταν, λέει, μπασκεμπολίστας. Έπαιξε μέχρι γάμα εθνική, λέει. Α, ήταν μπασκεμπολίστας. Το στείλαμε στην Ευρωβουλή. Πρέπει να πέφτει το γέλιο της αρκούδας μέσα εκεί στην Ευρωβουλή. Πρέπει να γελάνε μαζί μας μέχρι και οι πέτρες. Αλλά αυτό για τη δημοκρατία προσφέρει γέλιο. Εμείς ψυχαγωγούμε την Ευρωβουλή. Κατεβαίνουν από μοντέλα πασαρέλας μέχρι παίκτες του χόκεϊ. Έλληνες που δεν έχουμε χόκεϊ. Αυτό είναι. Τους τρελαίνουμε εμείς τώρα. Αυτό είναι σχέδιο όλο. Τους τρελαίνουμε μέσα εκεί στην Ευρωβουλή. Είχαμε ένα άλλο παιδί ο οποίος έκανε κεφαλιές χωρίς μπάλα σε όλο το σχολείο έτσι. Κατεβαίνει τώρα για δημοτικό σύμβουλο. Να έχεις βάλει 3 γκολ στο τόπο αγώνα. Τη γνώση. Τη γνώση. Έχω ένα τύπο που έχει παίξει